Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος οργανώνει την Παρασκευή και το Σάββατο 15 και 16 Ιανουαρίου στην Αλεξανδρούπολη ένα έκτακτο συνέδριο που με θέμα τη διαχείριση των απορριμμάτων στην πατρίδα μας. Ένα πολύ αναμενόμενο συνέδριο το οποίο μετά από 2-3 αναβολές λόγω των έκτακτων ζητημάτων και τα οικονομικά που προέκυψαν πραγματοποιείται τις προσεχείς μέρες. Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι μια ιστορική αρμοδιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης, μια αρμοδιότητα όμως που ακόμα και σήμερα που μιλάμε υπολείπεται πολύ από το να έχει εκείνες τις περιβαλλοντικές και τις οικονομικές διαστάσεις που τις πρέπουν. Και θυμίζω στο σημείο αυτό πρόσφατες εικόνες που είδαν τη δημοσιότητα ανά την Ελλάδα και όχι μόνο, στον Πύργο, στην Τρίπολη και σε άλλα μέρη της πατρίδας μας, εικόνες που δεν τιμούν καθόλου την πατρίδα μας. Απ' την άλλη, εξίσου πρόσφατα είναι και τα πρόστιμα που το τελευταίο διάστημα έχουν πέσει στην πατρίδα μας για ανεξέλεγκτες χωματερές και μη ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων. Μέσα λοιπόν σε αυτά τα πλαίσια και έχοντας μόλις πρόσφατα εγκεκριμένο το νέο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης των Απορριμμάτων, η τοπική αυτοδιοίκηση καλείται να λάβει αποφάσεις. Καλείται να λάβει αποφάσεις για το πού θα πάει η διαχείριση των απορριμμάτων και να αναδείξει εκείνα τα κρίσιμα και κομβικά σημεία που θα τη βοηθήσουν ούτως ώστε να πάρει τις αποφάσεις. Τα κρίσιμα και κομβικά σημεία αυτά δεν είναι άλλα από την πρώτον να αξιοποιήσει την εμπειρία και τα μεγάλα σχήματα των φορέων διαχείρισης απορριμμάτων που έφεραν μέχρι σήμερα αποτελέσματα. Δεύτερον, να απαιτήσει από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε όλες εκείνες τις θεσμικές ρυθμίσεις που θα τη βοηθήσουν να δρομολογήσει λύσεις και βέβαια να εξασφαλίσει εκείνα τα χρηματοδοτικά εργαλεία ούτως ώστε να γίνουν τα έργα επεξεργασίας. Γιατί είναι φανερό το ότι η προστασία του περιβάλλοντος αφενός μεν κοστίζει και το λειτουργικό η αυτοδιοίκηση και οι πολίτες θα τα αναλάβουν, όμως το επενδυτικό είναι ευθύνη της κυβέρνησης να εξασφαλίσει εκείνα τα αναγκαία και χρήσιμα εργαλεία για να μπορέσουν να υλοποιηθούν τα έργα, τα έργα επεξεργασίας των αποβλήτων. Εμείς σαν Δυτική Μακεδονία, με τη διάδημα, αυτό το μοναδικό εργαλείο το οποίο έχουμε, είμαστε μακριά και μπροστά από όλα αυτά. Είμαστε η μοναδική περιφέρεια που έχουμε ολοκληρωμένη διαχείριση, είμαστε η μοναδική περιφέρεια στην οποία έχουμε υποκατασκευή μονάδα επεξεργασίας, η οποία αντιμετωπίζει ολοκληρωτικά το πρόβλημα για όλη τη Δυτική Μακεδονία και είμαστε μπροστά γιατί και στον τομέα της ανακύκλωσης έχουμε κάνει άλματα.